Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά στα μελισσάκια μου για να μιλήσουμε για το τι ταΐζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή στις αρχές του φθινοπόρου τι ταΐζουμε τα μελίσσια. Καταρχήν να πούμε και τι μας ενδιαφέρει. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας έχει αρχίσει να κρυώνει ο καιρός και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γονέψουμε σε τα μελίσσια για να έχουμε γόνο, να έχουμε ανανεωμένες μέλισσες, δυνατές μέλισσες, όχι απλά ανανεωμένες, για να μπορέσουν αυτές με τη σειρά τους να βγάλουν το χειμώνα και να μας δώσουν γερές μέλισσες στην άνοιξη που θα αναπτυχθούν τα μελίσσια μας και να γίνουν μεγάλα δυνατά και να μαζέψουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα μελιού την επόμενη χρονιά. Αρχικά μας ενδιαφέρει να μην ξεμείνουν από τροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μελάκια έχουν. Μελάκια έρχονται, όχι όπως έρχονταν τους προηγούμενους μήνες που έρχονταν πραγματικά με τον κουβά, αλλά έρχονται μελάκια. Τι γίνεται όμως με τη γύρη? Και αυτό το ρωτάω γιατί άνοιξα ένα μεγάλο μελισσάκι ξαφνικά εκεί που έβλεπα το κάτω όροφο, κάτω από το διάφραγμα μάλιστα, το συγκεκριμένο ήταν με διάφραγμα. Βλέπω ότι γύρι πουθενά και καθόλου, κελάκι γύρι. Μόνο λίγο διάσπαρτα κάπου μέσα στο γόνο γύρι. Αποφασίζω και βάζω πάνω μια γυρόπιτα. Με αφορμή αυτό, παίρνω την κάμερα, την ανοίγω και ανοίγω ένα μικρό μελισσάκι να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα. Υπάρχει γύρι, δεν υπάρχει γύρι. Να δούμε και μαζί. Επιπλέον αυτό είναι και ερωτήσεις που κάνετε εσείς οι ίδιοι, δηλαδή μου στέλνετε ερωτήσεις και μου λέτε τι κάνουμε, πώς κάνουμε, τι χειρισμούς κάνουμε. Σίγουρα οι χειρισμοί διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το τι κλίμα, μικροκλίμα έχει η δικιά μου περιοχή με την περιοχή που μένετε εσείς μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά ή πολύ μικρή διαφορά και να είμαστε πολύ κοντά. Συνήθως όλοι στην Ελλάδα μένουμε, πάνω κάτω είναι το ίδιο. Συμπλήν ένα μήνα, ενάμιση του βαριά. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ εγώ να συγκριθώ με έναν Ροδίτη ή με έναν κριτικό. Εκεί πέρα αυτοί έχουν αιώνια άνοιξη και καλοκαίρι. Μέσα εδώ πέρα έχουμε και βαρύ χειμώνα. Κάτι που στα νησιά καλώς ή κακώς δεν έχουν. Φυσικά έχουν διαφορετικές φυλές που είναι πιο προσαρμοσμένες εκεί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και λιγότερες ανθοφορίες, μια και πιο πολλοί από αυτούς αναζητούν μόνο το θυμάρι. Και αυτοί έχουν τους δικούς τους ιδιαίτερους χειρισμούς για να μπορέσουν να πάρουν οι άνθρωποι το μελάκι που θέλουν και να το πουλήσουν και μάλιστα το πουλάνε σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ρίξτε μια ματιά. Δέστε στη συνέχεια του βίντεο το μελισσάκι. Θα του πάρουμε τα πλαίσια από πάνω. Τα πλαίσια τα είχαμε δώσει για κλείψιμο και θα δείτε και από κάτω τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη συνέχεια του βίντεο. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα μελάκια που ήταν κλειστά, τα υπόλοιπα τα έχει τραβήξει που ήταν ανοιχτά, οπότε τα πλαισιάκια αυτά πρέπει να τα πάρουμε να τα βάλουμε και αυτά σιγά σιγά στο καταψύχτη. Πλαίσια σαν και αυτό δεν έχουν λόγο ύπαρξης να υπάρχουν μέσα στο μελίσι. Δεν έχουν τίποτα να του προσφέρουν. Ούτως ή άλλως εμείς τα βάλαμε για να τα γλύψει, για λίγα μελάκια εδώ πέρα πάνω. Τα έγλειψε το μελισσάκι, πρέπει να τα πάρουμε. Εδώ έχει λίγες μελισσούλες, αλλά μην φανταστείτε, έχει πάρα πολύ λίγο μελάκι, μερικές σταγονίτσες. Τα παίρνουμε και αυτά. Αυτά πλαίσια δόθηκαν για να τα γλύψει το μελισσάκι, τίποτα παραπάνω. Εδώ έχει 5 κιλάκια παραπάνω από το προηγούμενο, αλλά δεν μας νοιάζει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι σημαντικό αυτό. Και εδώ τα ίδια ίσως από τα έχει γλύψει. Πολύ ωραία δουλειά. Και εδώ τα ίδια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρουμε λίγο τα πλαίσια να μας ενοχλούν. Λίγο καπνό για να φύγουν πάνω από τον όροφο οι μέλισσες. Νομίζω σας το είχα δείξει το μελίσσα όταν το έδωσα. Όταν του έδωσα όροφο. Τον έδωσα μόνο και μόνο για να τα γλύψει και είχα βάλει αντί για κυρόπονο, είχα βάλει αυτά τα πλαστικά εδώ πέρα τα ζαχαροζήμαρα. Και αφού τα πήγα στην αποθήκη για να μην έχουμε φαινόμενα λαιλασίας, πάμε να δούμε τι γίνεται και εδώ πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν τα πειράζουμε αυτά καθόλου από πάνω, τα αφήνουμε όπως είναι. Να δούμε, έχει τίποτα από κάτω. Εντάξει, έχει μερικές μελισσούλες, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Θα δούμε λίγο για να δούμε μην τυχόν δεν έχει γύρες. Και αν χρειάζεται να του δώσουμε γυριόπιτα και αν δεν έχει προμήθειες να του δώσουμε ζαχαροζήμαρο. Εδώ δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το πλαίσιο μέσα, θα το βγάλουμε. Και τα λίγα μελάκια που έχει δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα πάει και αυτό στην αποθήκη.
Πάμε να δούμε τι έχει πιο μέσα. Πλαισιάκι άδειο που το δώσαμε την τελευταία φορά. Έχει ξεκινήσει να σφραγίζει μελάκια πάνω, πάρα πολύ ωραία. Και πιο μέσα βλέπω γόνο, θα το βγάλω να το δείτε κι εσείς. Ωραιότατος γόνος. Και πιο μέσα βλέπω πάλι γόνο, με μεγάλες καμάρες όπως αυτό εδώ. Τι γίνεται όμως? Δεν υπάρχει γύρι. Τα μιλάμε, δεν υπάρχει γύρι, δεν υπάρχει γύρι. Δέστε το αν θέλετε και από κοντά. Αυτό πλέον ήταν γεμάτο γύρι, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε αναγκασμένοι αυτή την εποχή να δώσουμε γυριόπιτα. Θα του δώσουμε εμείς άλλο ένα πλαίσιο εδώ πέρα, ενδιάμεσα, για να έχει να γεμίζει. Μήπως και χρειαστεί για να γεμίζει. Πρέπει να περιμένουμε να περάσουν και από το δρόμο τα τρακτέρ για να ακουγόμαστε. Θα δώσουμε ακόμα ένα άδειο πλαίσιο εδώ πέρα, το οποίο το έχουν εγκλείψει οι μέλισσες, ένα πάλο μελισσάκι. Θα το δώσουμε εδώ για να το γεμίζει. Αυτό δεν θα το ξαναπειράξουμε λογικά. Το μόνο που θα κάνουμε είναι αυτό, να βλέπουμε αν έχει προμήθειες. Θα του δώσουμε τώρα μια γυρεόπιτα και θα το κλείσουμε. Γιατί πρέπει να γονέψει, δεν γίνεται να γονέψει έτσι, δεν υπάρχει. Δυστυχώς, παρόλο που άρχισε να κρυώνει ο καιρός, δεν έχουμε γύρες και δεν θα γονέψει έτσι. Η γυρεόπιτα μας την έχουμε ξαναδείξει. Είναι γνωστής εταιρείας. Έκλεισε η κάμερα μισό λεπτάκι. Να πατήσουμε και αυτό το πλαίσιο να μπει κανονικά μέσα. Την γυρεόπιτα μας την έχουμε ξαναδείξει, είναι γνωστής εταιρείας. Ανοίγουμε μια γραμμούλα άκρη-σάκρη. Τη βάζουμε πάνω κεντρικά περίπου. Δίνουμε και τα παλιά ζαχαροζήμαρα για κυρόπανο. Και το κλείνουμε το μελισσάκι, γιατί σε εμάς εδώ στην περιοχή μας τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο να μαζέψει. Αυτό ήταν ό,τι είχε να μαζέψει. Αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο όσον αφορά το τι πρέπει να ταΐζουμε τα μελισσάκια μας αυτή τη χρονική περίοδο. Τώρα το τι γίνεται στον καθένα από εσάς είναι διαφορετικό σίγουρα, όπως είπαμε και πιο μπροστά στο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάνετε εγγραφή και θα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!